Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισήγηση και τα ωραία λόγια τα οποία είπες. Πραγματικά είναι και μένα τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, που συνομιλώ με την μεγάλη οικογένεια των γενικών γιατρών, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι ουσιαστικά οι τροφοδότες λογαριασμοί προς τα δικά μας τα κέντρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία πιο διακριτή και επισταμένη και πιο στοχευμένη, αν θέλεις, διάγνωση για τον αναπνευστικό ασθενή. Είναι ιδιαίτερη τιμή τα λόγια τα οποία ανέφερες. Θέλω να πω ότι είναι και τιμή δική μου όμως που προεδρεύεις τη σημερινή παρουσίαση. Ο Ηρακλής Οτιτόπουλος, ένας από τους πιο γνωστούς διακεκριμένους επεμβατικούς πνευμονολόγους που έχουμε σήμερα στη χώρα μας, ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη και επεκτείνοντας τη δράση του, τη λειτουργία του, την παρουσία του σε όλη την Ελλάδα. Ας προχωρήσουμε όμως μετά έτσι τα ωραία και συγκινητικά πράγματα τα οποία ακούστηκαν στο σημερινό θέμα. Κυριότερες αναπνευστικές παθήσεις οι οποίες συναντάμε και απασχολούν ένα ιατρείο, ένα κοινό ιατρείο, το ιατρείο της κοινότητος. Κυριότερες λοιπόν παθήσεις και οι πιο συχνές είναι το άσθημα, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και σίγουρα το σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης. Αν θυμηθούμε λιγάκι τους ορισμούς, θα λέγαμε για το άσθμα ότι μιλάμε για μία φλεγμονώδη νόσος των αεραγωγών, η οποία εκδηλώνεται με έντονη και θορυβώδη συμπτωματολογία, χαρακτηρίζεται δε από μεταβαλλόμενο περιορισμό της εκπνευστικής ροής του αέρα. Για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, θα λέγαμε ότι είναι μία πολύ συχνή πάθηση, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί, χαρακτηρίζεται από εμένουσα απόφραξη, η οποία προκύπτει από βλάβη των αεραγωγών ή και των κυψελίδων μετά από έκθεση σε βλαπτικά σωματίδια ή αέρια. Βεβαίως, κύριος εκπρόσωπος εδώ δεν είναι άλλος από το κάπνισμα. Το άκος είναι ουσιαστικά ένα σύνδρομο το οποίο προσδιορίζεται από κοινά χαρακτηριστικά και των δύο προηγούμενων παθήσεων. Δοθείς της ευκαιρίας, θα μου επιτρέψετε να πω δύο πραγματάκια πολύ σύντομα για το πώς είναι σήμερα ο αναπνευστικός ασθενής μέσα σε μια πανδημία που πολύ σωστά ανέφερε και ο πρόεδρος, ο κύριος Τιτόπουλος. Οι ασθενείς λοιπόν με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια βεβαίως είναι στις ομάδες οι οποίοι επηρεάζονται δυσμενώς από την συγκεκριμένη πανδημία. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τα οποία να υποστηρίζουν ότι τα εισπνεώμενα κορτικοστηροειδή θα πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η οδηγία είναι καθαρή. Συνεχίζουμε την φαρμακευτική μας αγωγή και βέβαια και την οξυγονοθεραπεία και σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι την έχουν ανάγκη βάσει πρωτοκόλλου. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του άσματος, πρέπει να θυμίσουμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς στην Ελλάδα έχουν ένα ήπιο άσθμα, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί με μία απλή φαρμακευτική αγωγή, μία χρήση εισπνεωμένων και βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτοί οι ασθενείς δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Το τελευταίο διάστημα δεχτήκαμε ένα καταιγισμό ουσιαστικά ερωτήσεων για το αν οι ασθενείς με ένα ήπιο άσθμα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δεν ανήκουν λοιπόν σε ευπαθείς ομάδες. Παρ' όλα αυτά, η αγωγή πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, αν θέλετε και βάσει των παρενέσεων τόσο από την ΕΠΕ όσο και από τις οδηγίες που έχουμε από τα τζίνα. Η εισπνεώμενη κορτιζόνη δεν δείχνει να έχει κάποια άνοσοκατασταλτική δράση και ως εκ τούτου δεν πρέπει να διακόπτεται. Βέβαια, το παράδοξο είναι το εξής, ότι ενώ οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι τόσο ευάλωτοι, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν βρίσκεται στα συχνά υποκείμενα νοσήματα από ασθενείς οι οποίοι προσβλήθησαν από COVID-19. Τα πιο συχνά υποκείμενα νοσήματα είναι η αρτηριακή υπέρταση και ο ζαχαρώδης διαβήτης. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να έχει διάφορες εξηγήσεις. Εγώ θεωρώ ότι το πιο ασφαλές είναι να πούμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια τηρούν τις αποστάσεις, φορούν μάσκες. Εγώ τη μάσκα μου την έβγαλα τώρα λόγω των αναγκών της παρουσίασης.
τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα και όλες τις αποστάσεις μέσα στο χώρο τον οποίο γίνεται η παρουσίαση. Τηρούμε λοιπόν τις αποστάσεις, ατομική ευθύνη σοβαρή από τους ασθενείς με ΧΑΠ, ίσως όμως η θεραπεία που λαμβάνουν για το αναπνευστικό να μπορεί να τους παρέχει μια επιπλέον προστασία έναντι του COVID-19. Και όντως έχουμε μια μελέτη στην Ιαπωνία, μια σοβαρή μελέτη, η οποία έδειξε ότι τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή και κυρίως η κυκλεσονίδη αναστέλει την αναπαραγωγή του RNA του ιού με αποτέλεσμα να μειώνει την κύτταρο τοξική του δράση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και για να έτσι θυμηθούμε λιγάκι το μηχανισμό, το μεγάλο πρόβλημα είναι στους υποδοχείς του SARS-2 που πάει και κολλάει εκεί η ακίδα του ιού για την ενδοκυτάρωσή του. Αυτή λοιπόν η υποδοχή, η ACE2, αν δούμε συγκριτικά στους καπνιστές, είναι πολύ περισσότερη συγκριτικά με τους μη καπνιστές. Η μειωμένη έκφραση λοιπόν αυτών των συγκεκριμένων υποδοχέων δείχνουν την πιθανότητα ότι η χρήση των εισπνεώμενων κορτικοστεροειδών μπορεί να μειώνει την ευαισθησία στο κομμάτι της λίμωξης και βέβαια να έχουμε μειωμένη νοσηρότητα από COVID-19. Βεβαίως, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια πρέπει να πούμε ότι συνδέεται με μεγάλο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών να καταλήγουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Γενικά όμως ασθενείς οι οποίοι είναι άνω των 65 με κάρδιο, αναπνευστικά προβλήματα και καπνιστές σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο θανάτου εντός του νοσοκομείου από την πανδημία. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα στοιχεία τα οποία έχουμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το κομμάτι των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και γενικότερα αναπνευστικά νοσήματα είναι βεβαίως η πρόληψη, η ατομική ευθύνη του καθενός, η οποία πρέπει να τηρείται στο ακέραιο, γι' αυτό πρέπει να ακούμε και τις οδηγίες, τις κατευθυντήριες οδηγίες των ειδικών. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς σαν γιατροί, αυτό που πρέπει να έχουμε και να κάνουμε είναι τον σωστό και καλό έλεγχο της πάθησης διαμέσου της φαρμακευτικής αγωγής. Και οι τρεις παθήσεις, και το άσθημα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης, το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η φλεγμονή. Η φλεγμονή η οποία προκαλεί απόφραξη, στο μεν άσθημα δημιουργεί βροχόσπασμο, σπασμό δηλαδή του βρόγχου, ενώ στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χαρακτηρίζεται από βροχοστένωση λόγω πάχυνσης του βροχικού επιθυλίου. Τα στοιχεία τα οποία είναι και παλαιότερα βέβαια που αφορούν τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια στην Ελλάδα δείχνουν περίπου ότι μισό εκατομμύριο Έλληνες καπνιστές πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια και το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι το 50-60% από αυτούς δεν το γνωρίζει. Αυτό λοιπόν δεν θα το βρούμε ποτέ χωρίς τη συνεργασία των οικογενειακών γενικών γιατρών και των παθολόγων. Γιατί ο ασθενής εκεί θα πρωτοπάει. Αν λοιπόν ο οικογενειακός γιατρός, εάν ο γενικός γιατρός δεν καταλάβει ότι μπροστά του μπορεί να έχει ένα ενδυνάμει χρόνιο αποφρακτικό ασθενή, δεν θα μπορέσουμε εμείς να τον ανακαλύψουμε ποτέ, ώστε να δώσουμε μια στοχευμένη θεραπεία και να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα και την εξέλιξη της νόσου. Βεβαίως η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να μας δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Παρόλα αυτά, για το κομμάτι της διάγνωσης δεν αρκεί. Σίγουρα ο ασθενής θα έρθει με κάποια συμπτωματολογία, μπορεί να είναι ο βήχας, μπορεί να είναι η δύσπνοια, κάποια δεκατική πυρετική κίνηση, συρρυγμός. Εκεί λοιπόν μπορούμε να δώσουμε διάφορες διαγνώσεις και διάφορες εξηγήσεις, αλλά σε έναν καπνιστή που είναι καπνιστής πάνω από 20 χρόνια, που αναφέρει ανάλογη συμπτωματολογία, δεν μπορούμε να μην βάλουμε μέσα στο κομμάτι της διαφοροδιάγνωσης και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Πρέπει να το σκεφτούμε. Πρέπει να μπει στο μυαλό μας, ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον ασθενή να τον καθοδηγήσουμε σωστά, γιατί αν λάβει μια σωστή, στοχευμένη φαρμακευτική αγωγή, του δίνουμε μια καλή ποιότητα ζωής και σίγουρα του λύνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Αν θέλουμε τώρα να
ποσοτικοποιήσουμε αυτά τα συμπτώματα, θα λέγαμε ότι το κύριο πρόβλημα του ασθενούς είναι η δύσπνοια, είναι ο βήχας, είναι ο μη σωστός έλεγχος της νόσου, ο φόβος της επιδείνωσης και βέβαια ο φόβος της παρόξυνσης που μπορεί να τον οδηγήσει στο νοσοκομείο. Πώς θα πάμε τώρα στο κομμάτι της διάγνωσης. Βεβαίως στο κομμάτι του ιστορικού είναι το α και το ω, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αποκλειστικότητα της χρόνιας αποφατικής πνευμονοπάθειας. Είναι ουσιαστικά για όλες τις παθήσεις. Πρέπει να δούμε πόσο συχνά επισκέπτεται αυτός τους γιατρούς. Τι αναφέρει επάνω σε αυτό. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τον αριθμό των αναπνευστικών επιδεινώσεων που μπορεί αυτός ο ασθενής να καταγράφει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Βεβαίως το κομμάτι των συνοσηρωτήτων που σίγουρα οι γενικοί, οι οικογενειακοί γιατροί το γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τους πνευμονολόγους και βέβαια τι επίπτωση έχει αυτού του είδους η συμπτωματολογία στην καθημερινότητα αυτού του ασθενούς. Το πρώτο λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι η σπυρομέτρηση. Βεβαίως ο απεικονιστικός έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν το συζητώ. Είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να κρατάει ο ασθενής τουλάχιστον όταν επισκέπτεται εμάς. Από εκεί και πέρα όμως για να μπορέσουμε να έχουμε τη διάγνωση, η διάγνωση βγαίνει διαμέσου του λειτουργικού ελέγχου αναπνοής, την οποία την ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ ιδιαιτέρως. Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω, ότι στη σπυρομέτρηση αυτό που θέλουμε είναι πόσο εύκολα βγαίνει ο αέρας από τον αεραγωγό και όχι πόσο δυνατός είναι κάποιος, γιατί και αυτό το έχουμε συναντήσει οι περισσότεροι πνευμονολόγοι στους χώρους εργασίας μας. Βάσει λοιπόν των κατευθυντήριων οδηγιών, η σπυρομέτρηση αποτελεί και χρειάζεται μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να έχουμε τη διάγνωση. Η διάγνωση βγαίνει από τη σπυρομέτρηση διαμέσου του λόγου τυφενό, της διαίρεσης της F2 αν προς F2C, η οποία πρέπει να είναι μικρότερη του 0,7. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτό το μαγικό νούμερο, σημαίνει ότι μπροστά μας έχουμε έναν χρόνιο αποφρακτικό ασθενή, ο οποίος χρειάζεται τη βοήθειά μας. Χαίρομαι, θα μου επιτρέψετε, μόλις ήρθε ο γραμματέας της ΕΝΘΕ, τον οποίο καλωσορίζω, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Κύριε Πρόεδρε, ήρθε ο εκπρόσωπός σας. Συνεχίζω λοιπόν, για να πω το εξής. Βεβαίως... Χαίρομαι και από μένα. Το κομμάτι λοιπόν... σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε μία στοχευμένη διάγνωση. Βέβαια, η σπυρομέτρηση θεωρητικά βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών πλέον δεν μας χρειάζεται. Έχουμε τη διάγνωση, έχουμε έναν αποφρακτικό ασθενή, τέλος, κλείσαμε. Δεν είναι έτσι όμως, διότι η ταξινόμηση της βαρύτητας αυτού του ασθενούς πρέπει να ξέρουμε ότι συνεχίζει να βγαίνει μέσα από τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε σπυρομέτρηση. Έτσι λοιπόν, από εκεί θα αποφασιστεί αν αυτός ο ασθενής σε ποια κατηγορία ανήκει, έχει μία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια υπείου, μετρίου, σοβαρού ή πολύ σοβαρού βαθμού. Ξέρετε, αυτό θα μας δείξει την εξέλιξη της νόσου. Θα μας δείξει την πορεία του στο μέλλον. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου και έχει ιδιαίτερη αξία, άσχετα αν δεν το λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες, εμείς όμως δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποφασίσουμε να δώσουμε μία φαρμακευτική αγωγή. Μία αρχική φαρμακευτική αγωγή. Έχουμε λοιπόν τη σπυρομέτρηση, έχουμε έναν αποφρακτικό ασθενή, θα πρέπει να αποφασίσουμε πού θα το κατατάξουμε. Τα στοιχεία κατάταξης βέβαια για να οριστούν, για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε στο σωστό κουτάκι αυτόν τον ασθενή, στο θεραπευτικό του πρωτόκολλο, είναι δύο. Είναι το κομμάτι των αναπνευστικών επιδεινώσεων που καταγράφει κατά τη διάρκεια του έτους και βέβαια το κομμάτι των συμπτωμάτων. Αν λοιπόν ρωτήσω έναν εκ των συναδέλφων των γενικών γιατρών ή των οικογενειακών γιατρών σε ένα τέτοιο ασθενή με τη συμπτωματολογία την οποία προαναφέραμε, τι θα του έδινες? Αυτός ο ασθενής κατά 99,9% θα έφευγε από εκεί με ένα συνδυασμό λάμπα ICS, δηλαδή με ένα Symbicort, έτσι για να πούμε και τα ονοματεπώνυμα έχει αξία, με ένα Foster ή με ένα Seretide ή άντε στην καλύτερη των περιπτώσεων με ένα Relvar. Είναι σωστό. Είναι σωστό. Ήδη όταν δίνετε αυτό το συνδυασμό έχετε κατατάξει τον ασθενή και τον έχετε ουσιαστικά τοποθετήσει ακριβώς εδώ.
Τον έχετε βάλει ήδη στο Group D. Τον έχετε βάλει, δηλαδή, τον έχετε ταξινομήσει και του έχετε πει ότι εσύ έχεις έντονη και θορυβώδη συμπτωματολογία και έχεις αναπνευστικές επιδεινώσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Γι' αυτό, λοιπόν, τουλάχιστον στην έναρξη της θεραπείας, άσχετα με το αν πρέπει να δώσετε κάτι για να ανακουφιστεί ο ασθενής πρέπει να οδηγηθεί στον πνευμονολόγο, ο οποίος θα μπορέσει να τον κατατάξει σωστά. Θα τον βάλει στο σωστό θεραπευτικό βήμα της νόσου και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα και την πορεία και μπορεί να είναι πολύ πιο σταθερός μελλοντικά. Τα στοιχεία λοιπόν τα οποία χρησιμοποιούμε, ένα πολύ καλό εργαλείο είναι το ερωτηματολόγιο CAT, όπως είναι και το ερωτηματολόγιο της δύσμιας, βάσει του οποίου θα κρίνουμε αν ο ασθενής μας θα τοποθετηθεί αριστερά ή δεξιά του πίνακα στο θεραπευτικό μας πρωτόκολλο. Πολύ πιο εύκολο είναι ο δείκτης της δύσμιας, γιατί με μία ερώτηση μπορεί να αποφασίσεις πού θα το τοποθετείς. Βέβαια, οι κατευθυντήρες οδηγίες λένε ότι πολύ πιο χρήσιμα και ουσιαστικά συμπεράσματα βγάζουμε από το ερωτηματολόγιο CAT. Εάν λοιπόν αυτό είναι μεγαλύτερο του 10, ο ασθενής θα πάει δεξιά του πίνακα, αν είναι μικρότερο θα πάει αριστερά. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι των αναπνευστικών επιδεινώσεων που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη της νόσου, για την ποιότητα ζωής του ασθενούς και βέβαια για την επιβίωσή του. Παρ' όλα αυτά, όλες οι παροξύνσεις δεν είναι το ίδιο. Οι παροξύνσεις είναι αυτές κατά τις οποίες εμείς χρειαζόμαστε να δώσουμε μία επιπρόσθετη θεραπεία. Είναι οι αναπνευστικές επιδεινώσεις ουσιαστικά που καταγράφει κατά τη διάρκεια του έτους και χωρίζονται σε ήπιες, μέτριες και σοβαρές. Σκεφτείτε δε ότι μία ήπια παρόξυνση είναι αυτή κατά την οποία ο άλλος πάει στο φαρμακείο και παίρνει ένα αερολίν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που κάνει τη χρήση του αερολίν καταγράφει μία ήπια αναπνευστική επιδείνωση. Μέτρια όταν βεβαίως επισκέπτεται το γιατρό του και αναγκάζεται να του δώσει κάποια αντιμικροβιακή αγωγή ή κορτικοστεροειδές από το στόμα και σοβαρή βέβαια όταν καταλήγει στο νοσοκομείο. Τελικά η αναπνευστική επιδείνωση για τη χρόνια προακτική πνευμονοπάθεια είναι σοβαρή. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρή, με την έννοια ότι το περισσότερο από το 75% καταγράφουν αναπνευστικές επιδεινώσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου, ενώ έχουν μείωση των δραστηριοτήτων τους. Ένας στους τρεις ασθενείς νοσηλεύονται λόγω της αναπνευστικής επιδείνωσης και το κυριότερο, το 50% των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μετά από 3,5 χρόνια καταλήγουν μετά από την πρώτη τους νοσηλεία στο νοσοκομείο. Συνοψίζοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε το κομμάτι των αναπνευστικών επιδεινώσεων. Γι' αυτό θέλουμε στοχευμένη αγωγή, ελέγχοντας πάντα τις συνοσηρότητες. Πρέπει να δώσουμε στοχευμένες οδηγίες σε ό,τι αφορά την κινητικότητα του ασθενού, στην διακοπή του καπνίσματος και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ο ασθενής αυτός δεν είναι κάτι ο οποίος από τη στιγμή που θα πάρει μία φαρμακευτική αγωγή κλειδώνεται και με αυτή πεθαίνει. Είναι ένας ασθενής ο οποίος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πρέπει να τον στέλνουμε, πρέπει να συστήνεται η επίσκεψη στον πνευμονολόγο, ο οποίος θα βρίσκει το επίπεδο, θα κρίνει σε τι επίπεδο βρίσκεται ο ασθενής, θα αυξομειώνει την αγωγή βάσει των συμπτωμάτων και βάσει των αναπνευστικών επιδεινώσεων. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ πνευμονολόγου και γενικού γιατρού είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δίνει ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα αυτών των ασθενών. Το ίδιο βέβαια θέλουμε, δηλαδή τον δυνατό έλεγχο της νόσου, θέλουμε και σε ασθενείς με χρόνιο βροχικό άσμα. Βεβαίως εκεί γίνεται η αξιολόγηση, τοποθετείται η αγωγή, αυξομειώνεται. Εκεί ξέρετε στο άσθμα πλέον οι κατευθυντήριες οδηγίες τι λένε. Λένε δοκιμάστε όλες τις συσκευές μέχρι να κουμπώσει ο ασθενής σας. Αλλάχτε τα φαρμακευτικά μόρια τα οποία έχουμε. Αξιολογήστε, εκτιμήστε το κομμάτι της φαρμακευτικής αγωγής και αν χρειαστεί επαναπροσδιορίστε το κομμάτι της αντιμετώπισης. Το άσθμα στην Ελλάδα έχει μία εικόνα περίπου αυτή την οποία βλέπετε. Βέβαια το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε μία
υποδιάγνωση του άσματος στην παιδική ηλικία και μία υπερδιάγνωση του άσματος στους ηλικιωμένους. Θεωρώ ότι η υποδιάγνωση του άσματος στην νεαρή ηλικία, στην παιδική ηλικία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στους παιδιάτρους. Η υπερδιάγνωση βέβαια στους ηλικιωμένους, είναι προνόμιο δικό μας, οφείλεται στους πνευμονολόγους και ίσως ένας από αυτούς να είμαι κι εγώ. Ποιες είναι λοιπόν οι διαγνωστικές εξετάσεις που εκεί θα χρειαστούμε και πάλι βέβαια το ιατρικό ιστορικό, βεβαίως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όπως είναι το asthma control test, ο απεικονιστικός έλεγχος, σίγουρα η σπυρομέτρηση προ και μετά βροχοδιαστολής και ειδικά στοιχεία, αν θέλετε ειδικούς δείκτες φλεγμονής όπως είναι το εκμνεόμενο μονοξίδιο του αζότου, το οποίο μπορεί να μας δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ένταση της νόσου. Το ερωτηματολόγιο asthma control test, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, εάν το σκορ είναι κάτω από 20, τότε ο ασθενής αυτός που έχουμε μπροστά μας με άσθμα μπορεί να μην είναι καλά ρυθμισμένος. Το κομμάτι των ελεύθερων ανοσοσφαιρινών. Επίσης πάρα πολύ καλό και σημαντικό στοιχείο. Ξέρετε, μια ψηλή IgE, μπορεί ο ασθενής να την ανακαλύψει ξαφνικά στα 50 και μέχρι τότε να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αντίθετα, βέβαια, με την περιφερική ιοζινοφιλία, η οποία δίνει έντονη και θορυβώδη συμπτωματολογία. Παρόλα αυτά, όταν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε έντονα συμπτώματα, βεβαίως πρέπει να τη μετρήσουμε. Γιατί στα υψηλά θεραπευτικά βήματα του άσματος, αν χρειαστεί δηλαδή ο ασθενής μας να μπει σε κάποιο βιολογικό παράγοντα, τότε θα πρέπει να μετρηθεί και ο βαθμός των ελεύθερων ασωσφαιρινών, ίσως να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση της φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Βεβαίως τα RAS test και ένας άλλος απλός δείκτης φλεγμονής, ιοζινοφιλικής φλεγμονής, που είναι, ξέρετε, ακριβώς σαν το τεστ που μας κάνουν οι αστυνομικοί στο δρόμο, το αλκοτεστ, που μετράει την περιεκτικότητα της αλκοόλης. Εδώ τι μετράει? Μετράει την περιεκτικότητα της ιοζινοφιλικής φλεγμονής διαμέσου του μονοξιδίου του αζότου και ξέρετε είναι ένας δείκτης ο οποίος μπαίνει όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα των πνευμονολόγων γιατί δίνει σωστές και στοχευμένες φαρμακευτικές αγωγές. Το κομμάτι της ταξινόμησης της βαρύτητας του άσματος, θα ήθελα λιγάκι να προσέξετε αυτό το πίνακα, είναι βέβαια προθεραπείας. Κοιτάξτε, έχουμε έναν ασθενή μπροστά, ο οποίος έρχεται στο ιατρείο και του λέμε πώς είσαι, γιατρέ, είμαι μια χαρά. Δηλαδή, κοιμάσαι καλά το βράδυ, μια χαρά, σαν μπουλάκι, άντε να ξυπνήσω μια φορά με βήχα. Κατά τη διάρκεια της μέρας δραστηριότητες, κινητικότητα, συμπτωματότητα, τίποτα. Άντε να βήξω δύο φορές τη μέρα. Ξέρετε, αυτός ο ασθενής, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του τελείως καλά, έχει ήδη ένα μέτριο με σοβαρό άσθημα. Και σίγουρα ένα άσθημα το οποίο είναι μη ελεγχόμενο. Αυτός ο ασθενής λοιπόν έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι καλά. Και γιατί το λέω αυτό? Κοιτάξτε λιγάκι στο κομμάτι του ήπιου άσθηματος. Νυχτερινά συμπτώματα περισσότερα από δύο φορές το μήνα. Εδώ η ταξινόμηση γίνεται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση των ημερήσιων και νυχτερινών συμπτωμάτων. Εγώ δεν μιλάω για το κομμάτι του λειτουργικού ελέγχου αναπνοής. Έχουμε λοιπόν μία ψευδαίσθηση ότι ο ασθενής μας, μάλλον την ψευδαίσθηση την έχει ο ασθενής, ότι ο οποίος ξυπνάει μία φορά το βράδυ, μόνο μία φορά, και βύχει και τρεις-τέσσερις φορές τη μέρα, ότι είναι μια χαρά και είναι απόλυτα αριθμισμένος. Τα στοιχεία βέβαια δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα και αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και κυρίως οι εκλεκτοί και σοβαροί συνάδελφοι, οικογενειακοί γιατροί και γενικοί γιατροί, ώστε να μπορούν να αξιολογούν αμέσως ότι έχουν μπροστά τους έναν ασθενή ο οποίος έχει μια πάθηση και η πάθηση αυτή είναι μη ελεγχόμενη. Παλαιότερα οι κατευθυντήριες οδηγίες στα θεραπευτικά βήματα κατά Τζίνα είχαν αυτόν τον υπέροχο πίνακα που μας λέγανε πού θα ανέβετε, πού θα κατέβετε και μας είπανε βέβαια ότι ξέρετε παιδιά, το συνάδελφοι, το ρυθμιστικό φάρμακο του άσματος είναι η κορτιζόνη. Τέλος. Είναι δεδομένο, όταν λες έχω ένα φάρμακο το οποίο είναι ρυθμιστικό για μία πάθηση, από εκεί ξεκινάω, αυξομειώνω τη δοσολογία της και αποφασίζω τι θα κάνω. Είχαν όμως το βήμα 1, λέει εντάξει, είναι η κορτιζόνη το ρυθμιστικό φάρμακο, αλλά στο βήμα 1 δώστε αερολίν. Δώστε δηλαδή ένα β2 διεγέρτη βραχίας δράσης. Αυτό μας λέγανε τουλάχιστον μέχρι πρότεινος κατευθυντήριες οδηγίες.
Τι είδανε όμως στην πορεία? Είδανε ότι πολλοί ασθενείς κάνανε υπερχρήση των Β2 διαγερτών με αποτέλεσμα αυτό να σχετίζεται ακόμα και με θανάτους. Δηλαδή, ασθενείς με άσμα να καταλήγουν σε θάνατο λόγω υπερχρήσης των Β2 διαγερτών. Βεβαίως, επίσης βλέπανε ότι πριν από κάθε αναπνευστική επιδείνωση του άσματος, οι ασθενείς αύξαναν τη χρήση των Β2 διαγερτών, όπως είδανε και σε πολλές χώρες, ότι η συνταγογράφηση μεταξύ ανακουφιστικών φαρμάκων και ρυθμιστικής αγωγής ήταν 2:1. Όταν λοιπόν αυτά άρχισαν να ισορροπούν, τότε είδαν ότι είχαν λιγότερες επισκέψεις στα νοσοκομεία και είχαν και λιγότερους θάνατους, ενώ βεβαίως το σύστημα υγείας της εκάστοτε χώρας επηρεαζόταν πολύ λιγότερο. Και εδώ βέβαια έχουμε μια πολύ ωραία γραφική παράσταση που δίνει την αύξηση των θανάτων, η οποία ταυτίζεται με την αύξηση των Β2 διαγερτών, ενώ βλέπουμε δεξιά, όπως κοιτάμε, την καμπύλη, η οποία πέφτει κατακόρυφα όταν στους ασθενείς χορηγούμε φάρμακα, όταν μπαίνουν τα εισπνεώμενα ICE. Σε μια άλλη μελέτη είδαμε ότι κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης των συμπτωμάτων τους, οι ασθενείς χρησιμοποιούσαν αυξημένους Β2 διαγέρτες βραχίας δράσης, ενώ οι αγωγές συντήρησης ουσιαστικά καθυστερούσαν να μπουν μέσα στο κομμάτι της αγωγής. Ενώ σε μία άλλη μελέτη είδαμε ότι τριπλάσιοι ασθενείς χρησιμοποιούσαν ανακουφιστικό φάρμακο σχετικά με την αγωγή συντήρησης που τους είχε χορηγηθεί σε όλα τα επίπεδα σοβαρότητας της νόσου. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να καταλάβουμε ότι τελικά στο βήμα 1 υπήρχε ένα κενό, υπήρχε ένα λάθος, το οποίο όντως πολύ σωστά οι πεφωτισμένοι της Τζίνα, δεν ξέρω και ποιοι είναι κιόλας, κατάλαβαν και είδαν και αποφάσισαν ότι από το βήμα 1 τελικά πρέπει να μπει το ρυθμιστικό φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά μειώνει το κομμάτι των αναπνευστικών επιδεινώσεων, και είδανε ότι είχαν λιγότερες παρουσίες στα νοσοκομεία και βέβαια λιγότερους θανάτους. Όταν αποφασίζουμε να δώσουμε μία φαρμακευτική αγωγή, θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα σκεύασμα με μόριο, το οποίο μπορεί να είναι μία φορά το 24ωρο, θα μπορούσε να ήταν δύο φορές το 24ωρο, θα μπορούσε να είναι τέσσερις φορές το 24ωρο. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ο γιατρός μπροστά του να μπορεί να κρίνει το προφίλ του ασθενούς για να αποφασίσει τι θα του δώσει για να μπορέσει να κάνει χρήση της αγωγής. Σε μία άλλη μελέτη λοιπόν τι είδαμε? Είδαμε το 52% των ασθενών δεν έκανε τη θεραπεία συντήρησης που του είχε προταθεί. Και τι είπανε τελικά οι ασθενείς? Οι ασθενείς τι είπανε? Είπαν ότι ξέρετε παιδιά, εγώ παίρνω την αγωγή μόνο όταν έχω συμπτώματα. Όταν δεν έχω συμπτώματα μπορεί και να την ξεχάσω. Ως εκ τούτου λοιπόν, συσκευές και μόρια τα οποία χρειάζονται πολλές φορές τη μέρα, μειώνεται η πιθανότητα ο ασθενής να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει. Σε μια τεράστια μελέτη, στη μελέτη Release, περίπου 8.000 ασθενών με τηλεφωνική, με ερωτηματολόγιο, είδαν ότι τα κυριότερα συμπτώματα τα οποία έχει ο ασθενής με άσμα είναι η δύσπνοια, ο βήχας και ο συρυγμός. Τι σημαίνει όμως μη ελεγχόμενο άσθημα? Ένα άσθημα είναι μη ελεγχόμενο όταν έχει ένα ερωτηματολόγιο άσθημα control test κάτω από 20, όταν σε μία σπυρομέτρηση έχουμε σταθερά αποφρακτικό πρότυπο, όταν παρουσιάζει δύο επιδεινώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, όταν έχει τουλάχιστον μία νοσηλεία ή όταν προσπαθούμε να κάνουμε αποκλιμάκωση της φαρμακευτικής αγωγής και τότε ο ασθενής επιδεινώνεται. Επηρεάζει όμως το άσθημα την καθημερινή ζωή των ασθενών? Βεβαίως την επηρεάζει το άσθημα την καθημερινή ζωή των ασθενών, και όχι μόνο αυτό, αλλά τους οδηγεί και στην χρήση της αύξησης των Β2 διαγερτών, όπως βλέπουμε εδώ την κατακόρυφη αύξηση και την κατακόρυφη μείωση, αν θέλετε, των ελεγχόμενων περιστατικών. Τελικά, όταν έχουμε μπροστά μας έναν ασθενή με άσθημα, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά, τον βλέπουμε, θεωρούμε ότι έχει άσθημα και του δίνουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, το 90% των ασθενών θα φύγουν με την ίδια αγωγή που θα έπαιρνε και ο χρόνιος αποφρακτικός ασθενής. Δηλαδή, θα πάρει ένα λάμπα ICS, θα πάρει ένα Symbicort, θα πάρει ένα Seretide, θα πάρει
Ένα φόστερ είναι σωστό. Σε αυτή την περίπτωση, συνάδελφοι, ναι, είναι σωστό. Σε αυτή την περίπτωση είναι σωστό, γιατί οι κατευθυντήριες οδηγίες τι μας λένε. Μας λένε ότι όταν έχεις μπροστά σου έναν ασθενή που τον βλέπεις για πρώτη φορά και θεωρείς ότι αυτός ο ασθενής έχει άσθμα, θα μου τον τοποθετήσεις εκεί, θα μου τον ξεκινήσεις με ένα λάμπα ICS. Το ερώτημα είναι για πόσο διάστημα. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θεωρώ δεν έχει γίνει ξεκάθαρο μέσα στην κοινότητα τόσο των οικογενειακών όσο και των γενικών γιατρών. Γιατί αυτά τα οποία εγώ λαμβάνω σε καθημερινή βάση, τα περισσότερα λένε, ξέρεις, πάρε την αντιβιοσούλα, πάρε και 10 μέρες το εισπνεώμενο και μετά κόφτω. Δηλαδή, ηρέμησε λίγο τη φλεγμονή η οποία έχει δημιουργηθεί, κόβεις το φάρμακο, αυτό σε 20 μέρες θα σου κάνει σίγουρα μια καινούργια αναπνευστική υποτροπή. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι εκεί βεβαίως χρειαζόμαστε τη γνώμη του πνευμονολόγου, ο οποίος πρέπει να όχι μόνο να τοποθετήσει τον ασθενή στο συγκεκριμένο θεραπευτικό βήμα, αλλά πρέπει να κρίνει για πόσο διάστημα, πότε πρέπει να γίνει επανεκτίμηση και πότε πρέπει να κάνει το step up ή το step down. 1 με 3 μήνες λοιπόν θα πρέπει από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής ο συγκεκριμένος ασθενής να κάτσει στην αγωγή και από εκεί και πέρα να μπορέσει να γίνει επανεκτίμηση για να δούμε τι θα κάνουμε. Θα τον ανεβάσουμε ή θα τον κατεβάσουμε. Βέβαια το πρόβλημα και είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι όταν τον κατεβάζουμε θα τον κατεβάσουμε τουλάχιστον με μία μείωση, μία έκπτωση της κορτιζόνης, εφόσον όλα τα στοιχεία και οι δείκτες που έχουμε είναι σωστοί, περίπου στο 25-50%, αλλά δεν θα κόψουμε το εισπνεώμενο κορτικοστεροειδές. Γιατί σε αυτούς τους ασθενείς, όταν κόβουμε τελείως το εισπνεώμενο κορτικοστεροειδές, τότε συνήθως αυτοί οδηγούνται σε αναπνευστική επιδείνωση, είτε μέτρια είτε σοβαρή, η οποία μπορεί να καταλήξει στο νοσοκομείο. Ο στόχος λοιπόν των θεραπευτικών αγωγών και της παρακολούθησης είναι αυτός ο ασθενής, ο οποίος έχουμε μπροστά μας, να είναι ελεύθερος συμπτωμάτων, να μην καταγράφει αναπνευστικές επιδεινώσεις, να μπορεί να χαίρεται την καθημερινότητά του, να μπορεί να έχει ποιότητα ζωής. Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση του ασθενή με τον γιατρό σίγουρα είναι καθοριστικής σημασία για την πορεία των αναπνευστικών παθήσεων. Από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ ότι και οι συναντήσεις, όπως είναι αυτή η υπέροχη συνάντηση που κάνουμε σήμερα, δεν γίνονται για να βοηθηθεί ούτε ο πνευμονολόγος, ούτε ο γενικός γιατρός. Γίνονται για να έχει μια καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση ο αναπνευστικός ασθενής, πιο αποτελεσματική και πιο στοχευμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε.